Η ρευστότητα των επιχειρήσεων, το λειτουργικό κόστος και τα ληξιπρόθεσμα χρέη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς με στελέχη και φορείς από επαγγελματικούς κλάδους. Νομίζω ότι είναι τρία τα προβλήματα και το επιτείνει η φορολόγηση, η αλλαγή του φορολογικού νόμου. Είναι το πρόβλημα της ρευστότητας και χρηματοδότησης, το πρόβλημα της αύξησης του λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων λόγω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης και το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, διότι αυτές συσσωρεύονται δημιουργώντας ένα άγχος και μια φόβο όχι μόνο στους επαγγελματίες αλλά και στη κοινωνία. Μπορούν, βλέπετε, ότι ενώ ακούμε ότι η οικονομία έχει κάνει βήματα μπροστά και ότι τα καταφέρνουμε και ανεβαίνουμε βαθμίδα, αυτό φαίνεται στις μικρές επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, είναι θετικό ότι η χώρα στους οικονομικούς δείκτες πάει καλά. Είναι θετικό ότι ανεβήκαμε επενδυτική βαθμίδα. Η αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας έχει να κάνει με το δανεισμό σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος αλλά και το δανεισμό μέσω του τραπεζικού συστήματος, άρα και μείωση επιτοκίων. Το πρόβλημα είναι όμως αυτό δεν έχει διάχυση ούτε στην κοινωνία ούτε στη μικρή επιχειρηματικότητα. Άλλωστε έχουν πει σοφότεροι εμού, όταν ευημερούν οι αριθμοί υποφέρουν οι λαοί. Έχω την αίσθηση ότι εφαρμόζεται από την κυβέρνηση το δόγμα Πισαρίδη, δηλαδή μείωση της αυταπασχόλησης και της μικρής επιχειρηματικότητας υπέρ της μισθωτής εργασίας. Άρα οι πολιτικές που ακολουθούνται και ακολουθούνται όχι μόνο στο επίπεδο των χρηματοδοτήσεων, ακολουθούνται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Όταν δείτε τις δημοσιεύσεις θα δείτε ότι αναφέρονται σε κόφτες που είναι 2 ή 3 αιτήσεις μονάδες εργασίας. Άρα σημαίνει ότι η αυταπασχόληση και το 75% της ατομικής επιχείρησης δεν εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Άρα δεν μπορεί να πάει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Άρα θα μείνει εκτός νυμφώνος. Και βέβαια και οι πολιτικές της υπερφορολόγησης των μικρών επιχειρήσεων, του ασθενέστερου κομματιού της επιχειρηματικότητας της χώρας, κατατείνει στην επικράτηση της άποψης ότι εφαρμόζεται το δόγμα Πισαρίδη. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούν να κάνουν οι συναδελφοί? Κοιτάξτε, κάνοντας και την αυτοκριτική μας, είναι σαφές ότι οι 400.000 αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα είναι ένα μεγάλο μέγεθος για την ελληνική οικονομία. Τους διαχωρίζουμε σε επιχειρηματικότητα ανάγκης και σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, αλλά νομίζω ότι το μέτρο που πρέπει να ληφθεί για να το αντιληφθούν βεβαίως και οι συνάδελφοί μου είναι η δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων, clusters, να συνενωθούν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σε μεγαλύτερες, να δημιουργήσουν και αλυσίδες αξίας, να κάνουν οικονομίες κλίμακας, να γίνουν ανταγωνιστικότερες. Αυτό είναι αλλαγή κουλτούρας όμως.